Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Καλησπέρα φίλοι μας, εδώ είμαστε και πάλι καθώς υπάρχει ανατροπή και από ό,τι φαίνεται μεγάλη ανατροπή. Όπως όλα δείχνουν θα γίνουν δύο αγώνες ασύλειας και όχι ένας. Ο πρώτος αγώνας, όπως έχουμε πει, βγάζει νικητή το Στάθη Σχίζα, ο οποίος περνάει κατευθείαν στον ημιτελικό. Οι δύο παίχτες που δεν θα έχουν καταφέρει να κερδίσουν κάποια ασυλία θα είναι αυτοί που θα τεθούν στη διάθεση του τηλεοπτικού κοινού, το οποίο θα ψηφίσει ποιος δεν θα περάσει στον ημιτελικό. Πάμε στον Τόλι να μας πει ποιος είναι ο πρώτος παίχτης που τίθεται στη διάθεση του τηλεοπτικού κοινού. Τόλι. Ένας κακός χαμός, η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη. Όπως είπε και η Λίλα, δύο θα είναι τελικά οι ασυλίες. Η πρώτη είναι κερδισμένη, όπως έχουμε ήδη πει, από τον Στάθη Σχίζα. Περιμένουμε να μάθουμε ποιος θα είναι ο δεύτερος παίχτης που περνάει απευθείας στον ημιτελικό. Το σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι πως αυτή δεν είναι η Ασημίνα Χατζιανδρέου. Η Ασημίνα Χατζιανδρέου θα είναι η πρώτη παίχτρια που θα είναι υποψήφια για αποχώρηση λίγο πριν τον ημιτελικό. Το μόνο που μένει πλέον να μάθουμε είναι ποιος εκ των Μέη Άρη κερδίζει την δεύτερη ασυλία και περνάει στον τελικό και ποιος θα είναι υποψήφιος προς αποχώρηση. Αυτά προς το παρόν, για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθω. Ωραία Τόλι, οπότε το μόνο σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι ότι στον τάκο βρίσκεται η Ασημίνα Χατζιανδρέου. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος φίλοι μας. Αυτά από εμάς, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας να μην χάνετε τα νέα μας βίντεο. Από εμένα και τον Τόλι, καλή συνέχεια.